Βεβαίως το ζήτημα τη συζήτηση συνολικότερα για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή είναι μεγάλη κουβέντα και δεν εξαντλείται σε μια συνεδρίαση. Αλλά μια-δύο πλευρές. Θα ενημέρωσω ότι διακόπτουμε σήμερα. Το γνωρίζω, κύριε Πρόεδρε, όλη τη διαδικασία αυτή. Δεν είναι αυτό. Αλλά ως ερωτηματικά, αν θα σκεφτούμε, όταν έρχονται 100 πολυεθνικές στη διάσκεψη του ΟΗΕ και λένε ότι θα επενδύσουν και θα μπουν στην πράσινη οικονομία, το κάνουν αλήθεια για τους πόνους στο περιβάλλον? Μήπως αυτές οι πολυεθνικές είναι αυτές που δίνουν μισό ευρώ μεροκάματος στους εργαζόμενους τους? Όταν η απόφαση λέει ότι θα δημιουργεί πλατφόρμα επενδυτική, η οποία επιδιώκει από πολυεθνικούς τραπεζικούς ομίλους να συγκεντρώσει 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για επενδύσεις στην καθαρή οικονομία μέχρι το 2025, το κάνουν γιατί οι τράπεζες αισθάνονται ενδιαφέρον για το περιβάλλον, την ίδια στιγμή που πετάνε έξω από τα σπίτια αυτούς που χρωστάνε τα δάνειά τους. Μάλλον για τη διασφάλιση και τη μεγιστοποίηση των κερδών το κάνουν και όχι για την προστασία του περιβάλλοντος. Και από αυτή την άποψη μας γεννά πολλά ερωτηματικά. Όταν η επιστήμη υποτάσσεται στις επιδιώξεις των τεράστιων οικονομικών συμφερόντων, τότε μάλλον μιλάμε για επιστημονικό μεσαίωνα. Αλλά για να μην άνοιξουμε αυτή τη συζήτηση, σε σχέση με την πρόταση της κυρίας Αυγερινοπούλου, της Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος, να βγάλει μια επιστολή της ίδιας Επιτροπής. Βεβαίως αυτό καταλαβαίνει πολύ καλά ότι είναι συγκαλυμμένο ψήφισμα. Το λέει άλλωστε μέσα και η επιστολή στο σχέδιο. Που η Επιτροπή, που η Βουλή με βάση τον κανονισμό ή τη ολομέλεια, ότι οι επιτροπές δεν μπορούν να εκδίδουν ψηφίσματα. Άρα από αυτήν την άποψη λέμε ότι δεν μπορεί να εκδοθεί αυτή η επιστολή. Διαφωνούμε βεβαίως και με το περιεχόμενο της επιστολής ως ΚΚΕ. Άμα θέλει η κυρία Αυγερινοπούλου ως πρόεδρος της Επιτροπής, βεβαίως μπορεί να στείλει όσες επιστολές θέλει και όχι υπό το μανδύα της Επιτροπής Περιβάλλοντος.